Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έντονες είναι οι διαφωνίες μεταξύ των δανειστών για τον μηχανισμό ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, όπως αυτές αναδείχθηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Euro Working Group. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Θέσισε λοιπόν στο Euro Working Group οι θεσμοί, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ευρωπαίοι δανειστές, συμφώνησαν στο ότι διαφωνούν. Ουσιαστικά επεξεργάστηκαν τη γαλλική πρόταση, η οποία έγκυται στο ότι η ανάπτυξη της χώρας για μετά την έξοδο από το πρόγραμμα στις 20 Αυγούστου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον ρυθμό με τον οποίο θα αποπληρωθεί το χρέος της Ελλάδας. Δηλαδή, αν πέσει η ανάπτυξη κάτω από έναν ρυθμό, κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, τότε οι δανειστές φαίνονται διατεθειμένοι να δώσουν ένα δημοσιονομικό περιθώριο, ούτως ώστε να μην στραγγαλίσουν την οικονομία και να έτσι να υπάρξει ένα περιθώριο ανάκαμψης. Τώρα, εκεί που υπάρχει διαφωνία, γιατί φαίνεται πως η γαλλική πρόταση κερδίζει και όλες τις πλευρές, έχουν καταλήξει σε αυτή τη συμβαστική λύση, είναι στο κατά πόσο αυτή η μείωση των δόσεων, σε περίπτωση λοιπόν που η ανάπτυξη είναι χαμηλή, κατά πόσο θα γίνεται αυτόματα και ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, δηλαδή θα εξαρτάται μόνο από την ανάπτυξη, ή εάν θα υπάρχουν ταυτόχρονα και όροι και προϋποθέσεις που θα τρέχουν. Δηλαδή κάθε φορά πάλι η χώρα θα περνάει τεστ, θα συνεδριάζουν οι δανειστές, τα κράτη της Ευρωζώνης, και θα αποφασίζουν αν πληρεί τις προϋποθέσεις. Υπέρ αυτής της άποψης τάσεται το Βερολίνο, που έτσι υιοθετεί αρκετά σκληρή γραμμή, όπως μας έχει συνηθίσει βέβαια, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, όπως είναι η Ολλανδία και η Αυστρία, και γενικά χώρες του βορρά της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βέβαια, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, που συντάσσονται στο θέμα αυτό, δηλαδή θεωρούν ότι πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητος ο μηχανισμός αποπληρωμής των δόσεων και να μειώνεται, όπως είπαμε, και τα λοιπά, ανάλογα με την ανάπτυξη. Χωρίς προϋποθέσεις δηλαδή. Χωρίς προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις που αφορούν κυρίως βέβαια τις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές λοιπόν να συνδυαστούν με κάποια άλλα προνόμια, με κάποιες άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις ως προς το χρέος. Οπότε να μην έχει να κάνει όμως με το μηχανισμό. Παράλληλα με το χθεσινό Euro Working Group στις Βρυξέλλες, συνεδρίασε ουσιαστικά και το άτυπο Washington Group, στο οποίο συμμετέχουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν ο ίδιος ο Paul Thompson, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στην Ευρώπη, ο διευθυντής, ήταν όμως και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία. Όχι εμείς. Όχι, αποφασίζουν άλλοι. Αυτή το Washington Group θα συνεδριάσει κατά πάσα πιθανότητα και στην νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ξεκινάει την Τρίτη στην Ουάσιγκτον έως και την Κυριακή της ερχόμενης εβδομάδας. Το Insider θα είναι εκεί, θα ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις. Περιμένουμε εξελίξεις για το ελληνικό θέμα. Περιμένουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ανοίξει τα χαρτιά του και να ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα συμμετέχει και στο ελληνικό πρόγραμμα τρεις μήνες πριν τη λήξη του, γιατί ουσιαστικά η απόφαση αυτή θα ληφθεί τώρα. Επομένως, περιμένουμε πολλά την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το θέμα του χρέους.